Τον κόβωνα του κινδύνου για την εξάπλωση του AIDS σε ολόκληρο τον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, κρούν οι επιστήμονες. Οι αριθμοί στη χώρα μας είναι άκρως ανησυχητικοί, καθώς το 2005 παρατηρήθηκε 25% αύξηση στα κρούσματα από τον ιό HIV, ενώ ανάλογη αύξηση αναμένεται και για το 2006. Ο εφησυχασμός γύρω από την εξάπλωση του ιού τα τελευταία χρόνια μείωσε αισθητά τις καμπάνιες ενημέρωσης του κόσμου με αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. Η ανάγκη ενημέρωσης του ιατρικού προσωπικού αλλά και του απλού κόσμου για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη σωστή θεραπεία του ιού του AIDS ήταν το αντικείμενο συζήτησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο Ήπειρος Παλάς. Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS, του Τμήματος Λοιμόξεων της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την αντιμετώπιση του ιού. Σύμφωνα με τον καθηγητή παθολογίας Μωυσή Ελισάφ, στο νομό Ιωαννίνων ο αριθμός των ασθενών που παρακολουθούνται από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για τον ιό του AIDS είναι μικρός σε σχέση με άλλους γειτονικούς νομούς. Είναι ασθενείς συνήθως με γνωστή νόσο που εμφανίζουν κάποια επιπλοκή ή οτιδήποτε άλλο και έρχονται σε εμάς για να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια. Ο αριθμός αυτών των ασθενών που εμείς παρακολουθούμε το χρόνο είναι μικρός αριθμός. Αυτό δεν σημαίνει ότι βλέπουμε όλους τους ασθενείς με την νόσο και δεν υπάρχει κέντρο αναφοράς, οι ασθενείς αυτοί πηγαίνουν κατευθείαν σε ένα αντίστοιχο κέντρο στην Πάτρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Αλλά γενικώς ο αριθμός των ατόμων που εμείς βλέπουμε το χρόνο δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Από την πλευρά του καθηγητής παθολογίας και λοιμόξεων και διευθυντής του Τμήματος Λοιμόξεων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Χαράλαμπος Μπασιάρης, τόνισε την ανάγκη να υπάρχει άμεση ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το ζήτημα του AIDS. Την πρόληψη, και αυτό είναι, να τονίσουμε που και το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο και πέμπτο κατά συχνά προτεραιότητος μέτρο πρόληψης είναι το προφυλακτικό, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Είναι το ότι καλύτερο μπορούμε να πείσουμε τους αρρώστους να κάνουμε για να μειωθούν οι πιθανότητες να μολυνθεί κάποιος από τον HIV.